Την ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς ή αλλιώς την ανάληψή του εορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο νησί Ντία, περίπου 6 ναυτικά μίλια από το Ηράκλειο, δεκάδες πιστοί έδωσαν το παρόν, τιμώντας το έθιμο. Για ακόμα μία χρονιά, πιστοί προσκυνητές και φίλοι της νήσου Ντία βρέθηκαν στο νησί από νωρίς το πρωί για χάρη της αναλήψεως του Ιησού. Κάθε χρόνο, τώρα και πάρα πολλά χρόνια, ερχόμαστε εδώ πριν της αναλήψεως. Και βάφουμε και φτιάχνουμε τα καταλύματα εδώ, τα ετοιμάζουμε για τη μεγάλη μας γιορτή σήμερα. Ερχόμασταν παλιά με βάρκες που είχαν ένα πανάκι με τα κουπιά και έχω και φωτογραφίες για αυτό το πράγμα και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για μας. Είναι ωραίο γιατί έρχεται κόσμος, κολυμπάει, τα νερά είναι καθαρά, γίνεται μια εκδρομή, ωραία. Και λόγω της ημέρας. Λόγω της ημέρας δεν είναι για τους τουρίστες, δεν το ξέρουν αυτοί. Αλλά είναι για μας και για αυτούς θα τους κεράσουμε όποιος έρθει εδώ. Στο εξοκλήσι της ανάληψης πάνω στο νησί, οι επισκέπτες παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία, ενώ παραδοσιακά τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Νήσου Ντίας έκοψαν την πίτα τους ανταλλάσσοντας ευχές, που επειδή η μέρα συνδέεται με τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, είχαν έντονα θαλασσινό και ταξιδιωτικό χαρακτήρα. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία. Και του χρόνου. Καλά, καλά, καλά. Να είμαστε καλά. Το νησί αυτό είναι. Το λιμάνι υπήρξε το λιμάνι της παλιάς εποχής των Μινωικών. Εδώ σταματούσαν τα πλοία να κάνουν τις δουλειές τους όταν είχε φουρτούνα. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε και να είμαστε πάλι εδώ. Ελπίζω κάθε χρόνο, όχι και του χρόνου, κάθε χρόνο να γίνεται αυτό εδώ το σημάδι. Είναι πολύ ωραίο, ο τόπος είναι απίστευτος. Πάντως φέτος τα πλοιάρια και τα σκάφη που ταξίδεψαν για την Ντία ήταν ιδιωτών και μόνο αφού λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων όπως ανακοινώθηκε το λιμεναρχείο δεν μετέβει με σκάφος στο νησί ούτε μετέφερε όπως παραδοσιακά κάνει τους εκπροσώπους της Εκκλησίας Κρήτης. Σχεδόν κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Νομίζω ότι είναι μοναδική εμπειρία να έρθει ο καθένας εδώ. Είναι φανταστικός ο τόπος και νομίζω και η μέρα είναι πολύ ιδιαίτερη για την Εκκλησία. Τα γαλάζια νερά και η ομορφιά του τοπίου, ωστόσο, αντάμυψαν όσους επέλεξαν να κρατήσουν το έθιμο, που λόγω της ημέρας αφέθηκαν στη δροσιά και του πρώτου μπάνιου στη θάλασσα για το καλοκαίρι. Ναι, ναι, είναι έθιμο. Οι πρώτοι άνθρωποι, όσοι έρχονται εδώ, πάνε και κολυμπάνε. Εδώ. Κρίμα, το νησί έπρεπε να βοηθηθεί περισσότερο. Δεν υπάρχει αγάπη από τους, πιστεύω, τους κρατούντες να βοηθήσουν εδώ το νησί. Να φτιαχτεί ένας χώρος, να φτιαχτεί, αλλά όλα απαγορεύεται, όλα δεν επιτρέπεται, όλα.